Χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για μία λεπτομέρεια, επάνω στη λεπτομέρεια, όσον αφορά τις κάψεις δικεφάλων. Έχουμε δείξει στο παρελθόν, σε ένα βίντεο, με ποιο τρόπο μπορούμε να δουλέψουμε κάτω από τους δικεφάλους μας, ώστε να μας δείξει μεγαλύτερος ο δικέφαλος μέσω του βραχιόνιου. Είχαμε δείξει, κρατώντας τα κιλά και δουλεύοντας εσωτερικά, αν θυμάστε στο βίντεο. Εδώ, δηλαδή, δουλεύαμε. Τώρα, τι θέλω να κάνω. Την ήδη καλή άσκηση, δηλαδή αυτή που με βοηθάει να δουλέψω μία λεπτομέρεια κάτω από τον μη, θέλω να την κάνω καλύτερη. Πώς θα δουλέψει πιο απομονωμένα ο βραχιόνιος. Άρα πώς θα έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Ας κρατήσω με τον έναν αλτήρα. Όπως δουλεύω πολύ ωραία εσωτερικά, θέλω τώρα να παίξω με τη θέση του αλτήρα. Δηλαδή, αντί να κοιτάει να είναι κάθετος προς το έδαφος, θέλω να στρίβω και προς τα μέσα, δηλαδή θέλω να παίρνει θέση ο αλτήρας προς τα μέσα, να στρίβει, ούτως ώστε αυτή η στρέψη εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο του βραχιόνιου δηλαδή, θα μου δώσει έξτρα επιπλέον απομόνωση στο σημείο που θέλω να δουλέψω και θα το καταλάβω πολύ καλύτερα, και εσείς άμα το δοκιμάσετε θα το καταλάβω πολύ καλύτερα ακριβώς εκεί που θέλω να δουλέψω. Δηλαδή, αν θέλω δηλαδή τέλεια απομόνωση στον βραχιόνιο, ναι μεν θα δουλεύω εσωτερικά, αλλά θα δουλέψω και με τη θέση του αλτήρα. Στρέφω δηλαδή τον αλτήρα σε αυτό το σημείο που θα μου δώσει την τέλεια απομόνωση. Εάν είχατε αυτή την άσκηση στην προπόνησή σας, δουλέψτε και τη λεπτομέρεια τώρα και πείτε μου αν αισθάνεστε τη διαφορά που σας λέω. Ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε.